Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα δεν είναι καθόλου μα καθόλου άσχετο και με τα γεγονότα των τελευταίων ημερών και με τον σοκαριστικό εν ψυχρό πυροβολισμό στο κεφάλι ενός 16χρονου νέου επειδή προέβη στο στιγερό έγκλημα να μην πληρώσει 20 ευρώ σε ένα βενζινάδικο. Φτάσαμε στο σημείο η φτώχεια, η ανέχεια, η κοινωνική περιθωριοποίηση να θεωρούνται εγκλήματα που επισύρουν μάλιστα και ποινή εκτέλεσης από έναν, πώς να τον ονομάσεις τώρα εδώ μέσα, κτίνος που φοράει μάλιστα και στολή της προστασίας του πολίτη. Κύριε Θεοδωρικάκου, κυρίες και κύριοι, ο πυρήνας τόσο του νομοσχεδίου αυτού, όσο και της αστυνομικής κρατικής βίας και αυθαιρεσίας, είναι ουσιαστικά ο ίδιος. Είναι η ένταση της καταστολής, είναι η αντιμετώπιση ενός λαού εχθρού, είναι το ίδιο το σάπιο διεφθαρμένο κράτος που γίνεται ολοένα πιο εχθρικό, πιο αντιδραστικό, πιο εγκληματικό σε όλα τα επίπεδα, απέναντι στις ανάγκες του λαού και της νεολαίας. Αυτή είναι η μήτρα όλων των αποκρουστικών προσώπων της καταστολής και των παρακολουθήσεων και του αυταρχισμού και του κράτους διαρρήκτη που μπουκάρει στα σπίτια φτωχών ανθρώπων για να τα βγάλει στο σφυρί και των φαινομένων αστυνομικής βίας, αυθαιρεσίας που αυξάνονται. Δεν είναι ούτε η κακιά στιγμή που λέει η κυβέρνηση, ούτε η ανεκπαίδευτη αστυνομική που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ακριβώς αντίθετο. Είναι η ίδια η εκπαίδευση στην καταστολή, είναι η καλλιέργεια από αυτή την εκπαίδευση του μίσους απέναντι στο λαό και διάφορες κοινωνικές ομάδες, είναι η περιβόητη κανονικότητα της βίας αυτού του κράτους των λίγων σε βάρος των πολλών. Όλα αυτά είναι που πολλαπλασιάζουν αυτές τις κακές στιγμές διαχρονικά και με όλες τις κυβερνήσεις. Από τον Αλέξη Γρηγορόπουλο και τον Ζακ Κωστόπουλο μέχρι τα επανειλημμένα περιστατικά με πυροβολισμούς συγκεκριμένης αστυνομικής ομάδας σε βάρος Ρωμά. Είναι τελικά το κράτος που απ' τη μια στέλνει ένα μικροπαραβάτι να χαροπαλεύει και απ' την άλλη κλείνει τα μάτια μπροστά στο θάνατο ενός μικρού παιδιού στο σχολείο, επειδή το ίδιο είναι απόναυτη απ' την αυτονομία της σχολικής μονάδας, όπως θρασίτατα δήλωσε ο κύριος Πρωθυπουργός. Θα το πούμε για άλλη μια φορά. Καμιά ανοχή δεν πρέπει να υπάρξει στην κρατική βία. Καμιά συγκάλυψη. Αντί η Ελλάς και το Υπουργείο να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να πουν έστω την αλήθεια και να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι ένοχοι και οι εντολείς τους, έχουμε την Ελλάς να λέει χονδροειδή ψέματα με ανακοινώσεις της, οι οποίες διαψεύδονται από τα ίδια τα γεγονότα. Κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, είναι γεγονός ότι σας αδικεί η κριτική ορισμένων πως με αυτό το νομοσχέδιο συγκαλύπτεται απλώς τα σκάνδαλα και τις παρανομίες σας. Κάνετε κάτι πολύ χειρότερο. Όχι μόνο συνεχίζετε τη συγκάλυψη για να μπει οριστική ταφόπλακα στην υπόθεση των υποκλοπών, στις παρακολουθήσεις, να θαυτούν όλες οι βαριές ευθύνες. Όχι μόνο προσπαθείτε να βγει λάδι η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά για μια ακόμη φορά προσπαθείτε να μετατρέψετε την κρίση σε ευκαιρία. Δεν το λέμε εμείς, εσείς οι ίδιοι το είπατε. Όμως ευκαιρία για τι πράγμα ακριβώς? Μα φυσικά για να φέρετε νέα, άλλα, αντιδραστικά μέτρα. Αυτά κάνετε με το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα. Ενισχύετε τις δυνατότητες του κράτους να παρακολουθεί, να καταστέλει, να χειραγωγεί το λαό ώστε να δέχεται αδιαμαρτύρητα την καταπάτηση των ελευθεριών και δικαιωμάτων του. Με άλλα λόγια, αξιοποιείτε τα ίδια σας τα σκάνδαλα, τα ίδια τα εγκλήματα σε βάρος λαϊκών δικαιωμάτων για να ανοίξετε το δρόμο σε νέα, ακόμα χειρότερα εγκλήματα. Θέλει θράσος να εμφανίζεστε ως ισοτήρες, η καθαρή δύναμη που θα διορθώσει τάχα τα διάφορα κακώς κείμενα του παλιού θεσμικού πλαισίου. Οι αλλαγές που φέρνετε
αποτελούν συνέχεια, επέκταση και εμπλουτισμό αυτού του άθλιου θεσμικού πλαισίου. Του πλαισίου που όλοι μαζί, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, έχετε διαμορφώσει και εφαρμόσει όλα αυτά τα χρόνια, είτε ως κυβέρνηση είτε ως αντιπολίτευση. Του πλαισίου που τελικά όλοι αθωώνεται. Με τον ΣΥΡΙΖΑ να φτάνει στο σημείο να λέει χαρακτηριστικά πως δεν φταίει το θεσμικό πλαίσιο για τα σκάνδαλα των υποκλοπών, φταίει η παραβίασή του από τον Πρωθυπουργό μόνο του, συν αυτό την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το οποίο ο καθένας και η καθεμιά σε αυτή τη χώρα σωστά το μεταφράζει ότι μπορεί ο νόμος που ψηφίσατε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία να επιτρέπει να παρακολουθούνται όλοι και όλες, αλλά όταν χρειάζεται αυτό και προπάντων η διαχείριση αυτού του ευαίσθητου τέλος πάντων ζητήματος θα πρέπει να γίνεται με κάποια κομψότητα, με μυστικότητα, με κάπως ελεγχόμενη διαφάνεια για να μην προκαλεί αντιδράσεις. Και αυτό δεν μπορούν να το κρύψουν, κυρίες και κύριοι, οι υψηλοί τόνοι που χρησιμοποιείτε και οι δυο σας εναλλάξ εδώ μέσα. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επειδή ακριβώς υπερασπίζεστε όλοι αυτό το απαράδεκτο θεσμικό πλαίσιο, όλοι μαζί προωθείτε την παραπέρα θωράκισή του. Είναι κοινή σας επιδίωξη αυτό που υπηρετεί το νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, να διαμορφωθεί ένα ακόμα πιο αποτελεσματικό οπλοστάσιο μαζικής, προληπτικής, κρατικής παρακολούθησης. Δυναμώνεται δραστικά τα όπλα που έχει στα χέρια της η σημερινή και κάθε επόμενη κυβέρνηση, συνολικά η άρχουσα τάξη, το κράτος της. Ταυτόχρονα σηκώνεται υψηλούς τόνους και πολύ θόρυβο γύρω από τις όποιες επιμέρους διαφωνίες και διαφορές σας. Διαφορές οι οποίες όμως δεν αφορούν σε τίποτα την ουσία, την βασική κατεύθυνση που υλοποιεί η κυβέρνηση. Γιατί ακριβώς συγκλίνεται σε όλα τα σοβαρά, στα κρίσιμα, τα πραγματικά επικίνδυνα μέτρα που παίρνονται και με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Διαφορές μπορεί να έχετε, για παράδειγμα, σε ζητήματα αρμοδιοτήτων, όπως το αν υπάγεται η ΕΕΠ στον Πρωθυπουργό ή σε κάποιον Υπουργό. Λες και η ΕΕΠ πριν υπαχθεί στον Πρωθυπουργό ήταν καλή, ήταν προστατευτική των λαϊκών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Ή μπορεί να έχετε διαφορές στο αν και στα πόσα φύλλα σικής θα υπάρχουν στη σημερινή δυσόδη νομιμότητα. Την ουσία όμως της σημερινής νομιμότητας και του σημερινού θεσμικού πλαισίου δεν αμφισβητεί κανείς σας. Δεν υποτιμάμε, κυρίες και κύριοι, την ανάγκη και δικαστικής διερεύνησης των ζητημάτων. Όμως λέμε ξεκάθαρα ότι δεν έχουμε και καμιά μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτή τη δικαιοσύνη. Αντίθετα με ό,τι λέτε εσείς. Και αυτό δεν αφορά τόσο τα πρόσωπα που βρίσκονται στη δικαιοσύνη, που βεβαίως είναι πρόσωπα που επιλέγονται από την εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί κανένας σας δεν τόλμησε να στηρίξει την πρόταση του ΚΚΕ έτσι ώστε να μην διορίζεται η ηγεσία των ανωτάτων δικαστηρίων από την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά η δική μας έλλειψη εμπιστοσύνης αφορά κυρίως σε αυτήν ακριβώς την νομιμότητα μέσα στην οποία λειτουργεί. Ερευνά, τελικά αποφασίζει η δικαιοσύνη, δηλαδή αυτή τη νομιμότητα που και η ίδια η δικαιοσύνη με τις αποφάσεις της μετά στηρίζει και θωρακίζει περαιτέρω. Είναι αποκαλυπτική για όλα τα παραπάνω η συζήτηση που έχει ανοίξει για την περιβόητη εθνική ασφάλεια. Αν και δεν πάει πολύ καιρός, αξίζει να θυμίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν που είχε προτείνει διαστόματος αρχηγού του σε αυτήν εδώ την αίθουσα να οριστεί με νόμο η έννοια της εθνικής ασφάλειας. Γι' αυτό και η κυβέρνηση λοιπόν αποφάσισε όντως να ορίσει την εθνική ασφάλεια στο νομοσχέδιό της. Βέβαια, η αλήθεια είναι, κύριε της κυβέρνησης, ότι η αρχική σας διατύπωση για την εθνική ασφάλεια ήταν τόσο ευρεία που χωρούσε κυριολεκτικά τους πάντες και τα πάντα. Τελικά, τα μαζέψατε λίγο, φέρατε ένα πιο προσεκτικό ορισμό, προσέχοντας δηλαδή και παίρνοντας υπόψη τι ακριβώς την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της κατευθύνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κράτους δικαίου, έτσι όπως εσείς βέβαια αυτό το ορίζετε, και στα οποία ομονοείτε. Συνολικά, μια σειρά παρατηρήσεις που έκαναν τα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ
και του ΠΑΣΟΚ πάρθηκαν όντως υπόψη και σε ένα βαθμό ενσωματώθηκαν στο νομοσχέδιο. Φανήκατε δηλαδή πολύ χρήσιμοι στις παρατηρήσεις σας για την κυβέρνηση. Επιβεβαιώνεται και έτσι ότι πάντα είναι απαραίτητος και ο ρόλος του χρήσιμου ηλίθιου. Ακόμα και τώρα που συνεχίζεται τη δήθεν σκληρή αντιπαράθεση γύρω από την έννοια της εθνικής ασφάλειας, αυτή δεν αφορά τον κορμό, την ουσία της εθνικής ασφάλειας, δηλαδή αυτοί που έχουν συμφέρον και έχουν ανάγκη μόνο τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, της άρχουσας ελίτ των ξένων συμμάχων τους. Γιατί στον κορμό, στην ουσία, συμφωνείται απόλυτα. Τι είναι λοιπόν αυτή η περίφημη εθνική ασφάλεια που επιτρέπει μαζικές παρακολουθήσεις, υποκλοπές, αθρώες παραβιάσεις δικαιωμάτων και ελευθεριών? Είναι η ασφάλεια, η προστασία των βασικών συμφερόντων ενός άπλιστου κεφαλαίου και της δικτατορίας του κράτους του, στο σφοδρό αλληλοφάγωμα που έχουν, του ανταγωνισμού τους με άλλα μονοπόλια, με κράτη, με συμμαχίες. Είναι η εμπλοκή στις λυκοφιλίες και στους επικίνδυνους, ακόμα και πολεμικούς σχεδιασμούς σας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την εξυπηρέτηση έτσι των δικών του συμφερόντων, τα οποία είναι εχθρικά και ανταγωνιστικά με τα συμφέροντα των ίδιων των λαών τους και πρωτίστως του δικού μας λαού. Είναι η μετατροπή της χώρας μας σε ένα αμερικανονατοϊκό ορμητήριο γεμάτη ξένες στρατιωτικές βάσεις, δηλαδή η μετατροπή της πατρίδας μας, του λαού μας, σε στόχο αντιπίνων. Όλα αυτά που οδηγούν ακόμα και σε παζάρεμα κυριαρχικών δικαιωμάτων, σε κινδύνους και θυσίες για το λαό και τους άλλους λαούς. Όπως λοιπόν και αν την ορίσετε αυτή την εθνική ασφάλεια, ακόμα και αν την αφήνατε ως τελείως αόριστη νομική έννοια, όπως ήταν επί δεκαετίες, αποδεικνύεται τελικά εχθρική για τα ίδια τα λαϊκά συμφέροντα και δικαιώματα. Γιατί η ίδια η ταξική βάση της ερμηνείας της από εσάς είναι από χέρι εχθρικά διακείμενη προς την μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων της πατρίδας μας. Γιατί μόνο ανασφάλεια επιφυλάσσει στο λαό μας. Δεν αφορά μόνο κάποιον εξωτερικό εχθρό, αφορά σταθερά τον ίδιο τον εχθρό λαό. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, ούτε συγκυριακό, ότι ιστορικά σε όλες τις περιπτώσεις έχει αξιοποιηθεί ως αιχμή του δόρατος ενάντια στο λαϊκό κίνημα, στο λαό μας, ενάντια σε όσους εκφράζουν εντελώς διαφορετική από την επικρατούσα αστική άποψη. Όσο κι αν ορισμένοι εδώ μέσα προσπαθείτε να μας πείσετε για το εντελώς αντίθετο. Άλλωστε, για πέστε μας, οι ευρωπαϊκές και διεθνείς συμβάσεις, τα ευρωπαϊκά και διεθνή δικαστήρια που εσείς συνέχεια τους επικαλείστε, πώς ακριβώς ορίζουν την περί ίσο λόγος εθνική ασφάλεια και πώς προστατεύουν το απόρριτο των επικοινωνιών? Πείτε μας, δεν είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που λέει πως η εθνική ασφάλεια πρέπει να είναι αρκετά ευρύχωρη για να μπορεί να καλύπτει αόριστο αριθμό πράξεων και συμπεριφορών? Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που ορίζει πως το απόρριτο μπορεί να τσαλακώνεται για χίλιους λόγους, ανάμεσά τους η εθνική δημόσια ασφάλεια, η δημόσια τάξη, από τους ενοχλητικούς δηλαδή της εκάστοτε εξουσίας, η οικονομική ευημερία, δηλαδή η ευημερία των λίγων κυφήνων που υπηρετείται? Αυτές ακριβώς οι ευρωπαϊκές αρχές, ρυθμίσεις, κατευθύνσεις, που νυχθημερών διαφημίζεται ότι προστατεύουν ατομικά δικαιώματα, αυτές στην πραγματικότητα προστατεύουν τελικά την πιο πλατιά καταγραφή και παρακολούθηση, τον έλεγχο της καθημερινότητας εκατομμυρίων ανθρώπων. Κυρίες και κύριοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, με αυτό το νομοσχέδιο νομιμοποιείται το ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων, διατηρείται και ενισχύεται το υπάρχον αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο, την απαράδεκτη κανονικότητα που διαμορφώθηκε με ευθύνη όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων. Παραμένουν και ενισχύονται οι διατάξεις που επιτρέπουν μαζικές χωρικές άρσεις απορρίτου, δηλαδή με μια διάταξη να παρακολουθούνται ολόκληρες περιοχές και πόλεις. Παραμένουν οι τελείως ανετιολόγητες παρακολουθήσεις.
παραμένει η δυνατότητα με επίκληση της εθνικής ασφάλειας οι υποκλοπές να συνεχίζονται επαόριστον, να μην σταματούν δηλαδή ποτέ. Μάλιστα, της άρσης απορρίτου για λόγους εθνικής ασφάλειας τη συγκεντρώνεται στα χέρια της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής. Την ίδια στιγμή βρήκατε ευκαιρία με το νομοσχέδιο να διευρύνετε και την παρακολούθηση για λόγους διακρύβωσης εγκλημάτων, προσθέτοντας πλήθος αδικήματα του ποινικού κώδικα που πλέον θα νομιμοποιούν τη λήψη μέτρων επιτήρησης. Μην νομίζετε ότι ο λαός μας δεν γνωρίζει πως όλο ένα και περισσότερο ποινικοποιείται τη δράση του, φωτογραφίζοντας και με ποινικές διατάξεις τους δίκαιους αγώνες του. Γι' αυτό το σκοπό φροντίζει εξάλλου και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά με την νομοθεσία ενάντια στη λεγόμενη τρομοκρατία, ενάντια στην ίδια τη ριζοσπαστική ιδεολογία, στοχοποιώντας τελικά τη δράση που αμφισβητεί συνολικά το σύστημα. Δηλαδή, από τη μια τα εθνικά συμφέροντα, απ' την άλλη ο μισός ποινικός κώδικας, και έχετε φτιάξει ένα διπλό πέλεκι ενάντια στο απόρριτο και άλλα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτό το αντιδραστικό έργο είναι που ενισχύεται και με το παρόν νομοσχέδιο, δυναμώνοντας περαιτέρω το ρόλο της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής. Τώρα μάλιστα με τις νέες ρυθμίσεις, οι κρατικές αρχές και οι μηχανισμοί παρακολούθησης θα μπορούν κανονικά και με τον νόμο να προμηθεύονται και να χρησιμοποιούν κατασκοπευτικά λογισμικά. Ποιος θα τα προμηθεύει αλήθεια αυτά στο κράτος? Μα φυσικά λέτε οι ιδιώτες και οι ιδιώτες. Αφήνετε δηλαδή ανοιχτή την πίσω πόρτα στις εταιρείες να παράγουν, να διακινούν, να εμπορεύονται κατασκοπευτικά μέσα, να τα χορηγούν στο κράτος με συμβάσεις ανάθεσης προμηθειών. Αυτή είναι η δήθεν απαγόρευση των λογισμικών που κομπάζεται ότι φέρνετε κύριοι της κυβέρνησης. Ταυτόχρονα ενισχύεται ο έλεγχος του κράτους στην αγορά αυτών των μέσων. Δίνεται τα κλειδιά στην ΕΥΠ να αποφασίζει ποια είναι απαγορευμένα και ποια όχι. Έτσι θα μπορεί να ανοιγοκλίνει τις πόρτες διακίνησης λογισμικών και συσκευών ανάλογα με τα εκάστοτε οικονομικά συμφέροντα και τις συμμαχίες που θα δημιουργούνται από αυτά. Καταλαβαίνετε ασφαλώς ότι στην ουσία δεν κάνετε και τόσο κάτι πρωτότυπο όπως ισχυρίζεστε κύριε της Νέας Δημοκρατίας. Απλά υλοποιείτε κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το λέμε, τις οποίες ήδη έχετε συνυπογράψει και με τα άλλα κόμματα. Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός, για παράδειγμα, 821 του 2021, που όλοι έχετε ψηφίσει και ο οποίος υπερισχύει της εθνικής νομοθεσίας, για όποιο νόμο και αν ψηφίσετε εσείς ή η επόμενη κυβέρνηση εδώ μέσα, κάτι αντίστοιχο έκανε. Έθεσε ένα πλαίσιο ώστε να αλωνίζουν τα κατασκοπευτικά λογισμικά στις χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση κάποιους τυπικούς κανόνες, κάποιες σχετικές άδειες κλπ. Άλλωστε και η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η γνωστή ΠΕΓΚΑ που επισκέφθηκε πρόσφατα τη χώρα μας και ασχολήθηκε με το θέμα των παρακολουθήσεων υποκλοπών, στην ίδια κατεύθυνση κινείται. Για τα κατασκοπευτικά λογισμικά, η κατεύθυνσή της είναι όχι βέβαια η απαγόρευσή τους, αλλά η χρησιμοποίησή τους με κάπως διαφορετικές διαδικασίες, δήθεν πιο δημοκρατικές, πιο νόμιμες, ουσιαστικά δηλαδή η προσέγγιση της ΠΕΓΚΑ, την οποία κάποιοι εδώ μέσα την έχετε μάλιστα περί πολλού, δεν διαφέρει από τις προσεγγίσεις όλων σας. Πια σταυγό και κούρευτο ταιριάζει και στην περίπτωσή της και στην περίπτωσή σας. Ο συνολικός αντιλαϊκός χαρακτήρας όλου αυτού του πλαισίου δεν κρύβεται. Όσο κουρνιαχτό κι αν σηκωθεί, περιορίζοντας τη συζήτηση μόνο σε ορισμένες από τις ρυθμίσεις του. Για παράδειγμα, γίνεται πολλής λόγος για τη δεύτερη υπογραφή εισαγγελέα. Αλλά κουβέντα όμως ότι αυτή θα μπαίνει κάτω από ένα παράδεκτο θεσμικό πλαίσιο που έτσι θα το επισφραγίζει. Απλά θα το νομιμοποιεί. Πολλής λόγος γίνεται αντίστοιχα για τη δυνατότητα ενημέρωσης του παρακολουθούμενου. Τι είδους προστασία είναι αυτή και πώς ακριβώς λειτουργεί σύμφωνα με το νομοσχέδιο? Ακούς να γελάσετε. Εάν ο παρακολουθούμενος μαντέψει ότι τον παρακολουθούν,
εάν στη συνέχεια ζητήσει να ενημερωθεί και εάν αυτό γίνει δεκτό, ξέρετε τι ενημέρωση λαμβάνει? Ότι ναι, παρακολουθήθηκε για χι χρονικό διάστημα, χωρίς να μάθει δηλαδή ποτέ το γιατί, για ποιους λόγους. Επομένως, τι άλλο είναι αυτού του είδους οι εγγυήσεις σας, εκτός από φυλασικής, τα οποία κρατάτε μπροστά σας για να κρύβετε αυτό το έσχος των μαζικών παρακολουθήσεων? Κυρίες και κύριοι, αντίστοιχα, όλη η συζήτηση που εστιάζει στα πολιτικά πρόσωπα είναι επίσης προκλητική. Φτιάχνεται μια ειδική διαδικασία για πολύ συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα, όπως τα ορίζεται, για δίθεν δικλείδες ασφαλείας τους, προστασίας τους. Είναι μια εξαίρεση που απλώς επιβεβαιώνει τον κανόνα της μαζικής παρακολούθησης με τη βούλα του νόμου. Μάλιστα, εδώ περισσεύει και η υποκρισία. Και αυτό αφορά τόσο την κυβέρνηση, όσο και το ΣΥΡΙΖΑ, ως ένα βαθμό και το ΠΑΣΟΚ. Διότι για την υπόθεση παρακολούθησης ενός ολόκληρου πολιτικού κόμματος, του ΚΚΕ, επί 6 ολόκληρα χρόνια αποδείχτηκε πως είσαστε συνυπεύθυνοι. Κάνατε ό,τι μπορούσατε για να συγκαλυφθούν οι ευθύνες για τις υποκλοπές στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, όπου εδρεύει και ολόκληρη η κοινοβουλευτική του ομάδα. Γι' αυτό και συζητάμε ακόμα μετά από 3 μήνες, μήπως και κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας οι μάρτυρες που προτείνει το ΚΚΕ για να διερευνηθεί η υπόθεσή του. Πάλι καλά, μόλις προχτές, μετά την κατακραυγή, συμφώνησαν επιτέλους ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ να συνηγορήσουν στην κλίση των απαραίτητων μαρτύρων. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το νομοσχέδιο αυτό δεν σταματά στις νόμιμες και παράνομες άρσεις του απορρίτου. Εκεί, μέσα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στην κοινοβουλευτική σας πλειοψηφία, πραγματικά βρήκατε την ευκαιρία να ενισχύσετε κι άλλο τους μηχανισμούς φακελώματος σε βάρος του λαού. Κυριολεκτικά βρήκατε παπά και είπατε να θάψετε καμιά δεκαριά. Ενισχύετε ειδικά την ΕΥΠ, ώστε να γίνει ακόμα πιο αποτελεσματική στο αντιδραστικό της έργο. Αυτό υπηρετούν τα μέτρα για τη διοίκηση, την οργάνωση, τη λειτουργία της, όπως είναι παραδείγματος χάρη τα μέτρα για τα προσόντα διοικητή ή τη μονάδα εσωτερικού ελέγχου. Αυτό υπηρετούν και οι ρυθμίσεις γύρω από το γνωστό ΚΕΤΕΑΚ, το Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας. Ποιος από εσάς που υπερασπίζεστε την εθνική ασφάλεια διαφωνεί με την αθλειότητα που προάγει το συγκεκριμένο κέντρο? Δηλαδή, η επιστήμη, η έρευνα, η τεχνολογία να αναπτύσσονται και να αξιοποιούνται για τους αντιδραστικούς σκοπούς των μυστικών υπηρεσιών του σύγχρονου χαφιαδισμού. Κανείς από εσάς βέβαια δεν διαφωνεί. Εξού και περιορίζεται τη συζήτηση στην αδιαφάνεια και στις αμαρτίες του ΚΕΤΙΑΚ, ώστε να μείνει στο απειρόβλητο η ουσία. Την αναβάθμιση της ΕΥΠ όμως υπηρετεί και η εκπαίδευση του δυναμικού της μέσα από την Ακαδημία Πληροφοριών και Αντικατασκοπίας. Εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να νιώθετε υπερήφανοι, ειδικά για το τελευταίο. Είχατε και ως κυβέρνηση μεγάλη αγωνία να ενισχυθούν οι ακαδημίες κατασκόπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρωτοστατήσατε για να έχουμε τη μεγάλη τιμή η Ελλάδα να οριστεί και χώρα συντονιστής και να φιλοξενεί το Ευρωπαϊκό Κολέγιο Κατασκόπων. Ποιος τη χάρη μας δηλαδή? Φυσικά, το παραδέχεστε όλοι, θέλετε να ενισχυθεί η ΕΥΠ και όλοι πάλι πουλάτε φύκια για μεταξωτές κορδέλες στο λαό ότι αυτή η ενίσχυση μπορεί να γίνει και με όρους διαφάνειας, λογοδοσίας, σεβασμού των δικαιωμάτων. Και πώς υποτίθεται θα γίνει αυτό, λέτε? Με μια ΕΥΠ φιλική προς τον παρακολουθούμενο, που το γραφείο τύπου και επικοινωνίας της θα προβάλλει το θεάρεστο έργο της. Με δήθεν ενίσχυση των δικλείδων ασφαλείας στο πλαίσιο δράσης της ΕΥΠ, με δήθεν ενίσχυση του ελέγχου της από το Κοινοβούλιο και βέβαια τις περιβόητες ανεξάρτητες αρχές όπως η ΑΔΑΕ, που έχουν ήδη απαξιωθεί πλήρως. Αυτές δηλαδή τις αρχές που αποδείχθηκε ειδικά στην υπόθεση των υποκλοπών σε βάρος του ΚΚΕ, τι σώοι ελέγχους και προστασία δικαιωμάτων προσφέρουν. Αυτή την εντός εισαγωγικών διαφανή και δημοκρατικά ελεγχόμενη ΕΥΠ ισχυρίζεται ότι προωθεί με το νομοσχεδίο της Νέα Δημοκρατία. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ και από κοντά και το ΠΑΣΟΚ χρεώνουν στη Νέα Δημοκρατία ότι δεν μπορεί
και δεν θέλει να φέρει τέτοιες αλλαγές. Ότι μόνο μια δική τους προοδευτική διακυβέρνηση τάχα μπορεί να τις υλοποιήσει. Μέσα από αυτό το σικέ διαγωνισμό και ανταγωνισμό για το ποιος μπορεί να φέρει τάχα την πρόοδο σε αυτό τον τόπο, η ουσία είναι μία. Κάνετε όλοι σας, ο καθένας από το ρόλο που έχει αναλάβει, μια συντονισμένη προσπάθεια να πείσετε πως μπορεί και η εθνική ασφάλεια και τα συμφέροντα των λίγων να θωρακίζονται και ταυτόχρονα με αυτά δήθεν να διασφαλίζονται και τα δικαιώματα και οι ελευθερίες του λαού. Αυτή τη χρυσή τομή λέτε όλοι ότι ψάχνετε. Όμως αυτή η χρυσή τομή είναι και ένα χρυσό ψέμα που πλασάρεται μάλιστα και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση από όλες τις κυβερνήσεις, είτε φιλελεύθερες είτε σοσιαλδημοκρατικές. Γιατί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνονται μέτρα επίθεσης σε λαϊκές ελευθερίες και ανάγκες, ενώ ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια να χτίζεται και ένα δημοκρατικό προφίλ αυτής της αντιδραστικής ένωσης του Ευρωπαϊκού Κεφαλαίου. Είναι χαρακτηριστικές ειδικά οι ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα προσωπικά δεδομένα, όπως αυτές που εισάγεται και με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ανοίγοντας το δρόμο ώστε η αστυνομία και άλλες κρατικές αρχές να συλλέγουν πιο μαζικά και να επεξεργάζονται ακόμα και σε προληπτικό επίπεδο τα δεδομένα των πολιτών. Αλλά για αυτές τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου γύρω από τα προσωπικά δεδομένα δεν γίνεται και πολλή συζήτηση εδώ μέσα. Γιατί άραγε? Μήπως επειδή αυτά τα έχετε ψηφίσει και στην Ευρωβουλή και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο παρεούλα? Μήπως επειδή σε αυτά ομονοείται πλήρως και ο ένας μετά τον άλλον τα υλοποιείται κατά γράμμα? Αυτή η σιωπηρή συμφωνία μεταξύ σας για μια σειρά κρίσιμες ρυθμίσεις του συγκεκριμένου νομοσχεδίου είναι που πρέπει να μάθει ο ελληνικός λαός. Όπως τα μέτρα που φέρνει η Νέα Δημοκρατία με τα οποία ενισχύονται οι λειτουργίες του επιτελικού κράτους. Όπως μέτρα για την κυβερνοασφάλεια. Παραδείγματος χάρη, τον συντονισμό των αρμόδιων αρχών κυβερνοασφάλειας υπό το Υπουργείο, συνενώνοντας έτσι τις δυνάμεις της ΕΕΠ, της ΕΛΑΣ και του ΓΕΕΘΑ. Ή το ενοποιημένο κέντρο αναφοράς κυβερνοασφάλειας, που θα μπορεί να πραγματοποιεί ελέγχους σε πραγματικό χρόνο, συλλέγοντας και αναλύοντας δεδομένα από το διαδίκτυο. Σε αυτά και αν ομονοείται, που επίσης έχουν τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και των οδηγιών για την κυβερνοασφάλεια, που επίσης ψηφίσατε στην Ευρωβουλή, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Πρόκειται για μέτρα που αποσκοπούν να γίνει πιο αποτελεσματικό. Όχι φυσικά κάποιο κράτος ΕΥΠ ή κάποιο παρακράτος όπως το ονομάζεται, αλλά το ίδιο αυτό το κράτος της δικτατορίας του κεφαλαίου. Το κράτος που έχει συνέχεια, που έχει σκοπό του να διασφαλίζει την εξουσία και τα συμφέροντα των λίγων. Το οπλοστάσιο που δυναμώνει η Νέα Δημοκρατία με το βλέμμα στραμμένο ενάντια στο λαό θα το παραλάβει, αξιοποιήσει και επεκτείνει και όποια άλλη κυβέρνηση προκύψει στο μέλλον. Και μην μας πείτε πάλι ορισμένοι ότι θα το καταργήσετε τάχα αυτό το οπλοστάσιο με ένα νόμο και με ένα άρθρο εάν τύχει και εάν ξαναβρεθείτε στην καρέκλα της εξουσίας, ότι θα το σκίσετε κι αυτό, γιατί ο λαός έχει πικρή πείρα. Έχει ήδη αποκαλυφθεί και γίνεται ολοένα πιο καθαρό στα μάτια του, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων. Η παρακολούθηση, η καταστολή, η αστυνομική και κρατική βία, η περιστολή λαϊκών ελευθεριών δεν οφείλονται στο χρώμα του κόμματος που βρίσκεται στη διακυβέρνηση. Αποτελούν αναγκαίο συμπλήρωμα μιας αντιλαϊκής πολιτικής που έχουν ταχθεί να υπηρετούν η μια μετά την άλλη όλες οι τέτοιες αστικές κυβερνήσεις. Δεν είναι λοιπόν καθόλου τυχαία η συγκυρία στην οποία η Νέα Δημοκρατία φέρνει τέτοιες αντιδραστικές προτάσεις και μέτρα. Τα φέρνετε σε συνθήκες που οξύνονται αντιθέσεις, οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, να μην τους ξεχνάμε, συνολικά οι δυσκολίες και τα αδιέξοδα αυτού του ξεπερασμένου και βαθιά σάπιου συστήματος. Τα φέρνετε σε συνθήκες που γίνεται φανερό ότι ο λαός μας, οι λαοί όλης της Ευρώπης,
δεν είναι και τόσο διατεθειμένοι να συμβιβαστούν με την βαριχημονιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα συμφέροντα κάποιων λίγων. Τα φέρνετε γιατί ανησυχείτε από τα σημάδια ανάτασης, εναντίωσης σε αυτή τη βάρβαρη πολιτική. Για τον ίδιο λόγο παλεύετε συντονισμένα όλοι οι επίδοξοι σωτήρες να πείσετε τους εργαζόμενους, τη νέα γενιά, να συνενέσουν, να αποδεχτούν αυτή την άθλια πολιτική. Δεν θα καταφέρετε όμως τελικά να χειραγωγείτε συνεχώς το λαό, να ανακόπτετε τη δίκαιη οργή του, τους δίκαιους αγώνες του, τις διεκδικήσεις του, ενάντια σε ένα σύστημα που τσακίζει τη ζωή του. Το νομοσχέδιό σας, κρίκος στην αντιδραστική αλυσίδα που σφυριλατείτε όλα τα υπόλοιπα κόμματα και οι κυβερνήσεις, θα το αχρηστεύσει τελικά ο ίδιος ο λαός με την πάλη του. Δικλίδα ασφαλείας σήμερα για τον ελληνικό λαό, κατά την άποψή μας, είναι μόνο η πάλη του, ο αγώνας του, να γίνει ο ίδιος πρωταγωνιστής των εξελίξεων σε συμπόρευση και ενίσχυση του ΚΚΕ και στις ερχόμενες εκλογές. Δυναμώνοντας το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας παντού, ο λαός μπορεί να αντιστέκεται, μπορεί να βάζει εμπόδια σε ό,τι αντιδραστικό αντιλαϊκό έρχεται για να τα βρίσκεται σκούρα. Θα επιβάλλει τελικά το δίκιο του και με ριζικές αλλαγές στην κοινωνία και στην οικονομία. Σας ευχαριστώ.